Βαριά η αντζέντα τη 25η Νοεμβρίου για τον Αντωνίο Κουντέρες, καθώ η τριμερή συνάντηση με του Αναστασιάδη Ακιντζή συμπίπτει την ίδια ημέρα με την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλεία για την έκθεση καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Uh, Στην εκθέση του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό θα περιληφθούν πάντως και τα δύο σημειώματα που απέστειλαν στο Συμβούλιο Ασφαλεία μετά από σχετικό αίτημα του Διεθνού Οργανισμού, η Αναστασία τη Ακίντζη, οι οποίοι απαντούν ουσιαστικά στο ερώτημα ποια βήματα έκαναν μετά τον Αβάγιο στο Κραμοντάνα μέχρι και σήμερα για να προωθήσουν την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρο, όπω το έχει και ο ίδιο δηλώσει, είναι έτοιμο. Είναι πανέτοιμο διότι η επιδίωξη να επισπεύσουμε τι προκαταρτικέ διαδικασίε και να φτάσουμε σε ουσιαστικέ διαπραγματεύσει είναι μόνιμη εδώ και καιρό. Πάντω, το Κυπριακό δεν ήταν στην ατζέντα τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Ταγί Περτογάν, ξεκαθάρισαν τα Ηνωμένα Έθνη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και ΑΓΕΛ, Εν ώψη και τη τριμερού συνάντηση, Αν ο Πρόεδρο όντω εννοεί ότι επιδιώκει η των διαπραγματεύσεων όπω την καθορίζει ο Γενικό Γραμματέας του ΙΕ, ΕΕ, ελπίζουμε να μην γύρει ζητήματα τα οποία ακυρώνουν συγκλήσει και βρίσκονται εκτό του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα όπω έπρεπε εδώ και καιρό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να εγκαλούν τον Πρόεδρο και να τον προειδοποιούν να μην υπαναχωρήσει από συγκλήσεις τη στιγμή που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε σωρία υπαναχωρήσεων από την τουρκική πλευρά για την οποία το ΑΚΕΛ δεν βρήκε να πει λέξη. Παρέμβαση εν ώψη της τριμερού συνάντηση και από τον Αβέρφ φυτού. Παραμένουμε στοχοπροσιλωμένοι στην εξέβρεση μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού βασισμένη στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Η τριμερή συνάντηση θα γίνει στη διάρκεια δείπνου του Γενικού Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο Βερολίνο.